πρώτον. Τότε εδώ γιατί, προκαλείται βάναυσα. Γιατί, να τον γιατί θα ήταν πολύ μαχητικός ο κύριος Κρανιδιώτης, αυτό εννοεί. Λοιπόν, ακούστε, εδώ προκαλείται βάναυσα η νοημοσύνη μας. Πες μας, προκαλείται γιατί. Με τον πλέον χυδαίο πολιτικά τρόπο. Δηλαδή, ακούω το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο, συμπαθέστατος ο κύριος Χιονίδης, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Ό,τι τους πούνε, λένε οι άνθρωποι με την ενημέρωση, και ξεκινάει με ένα ψέμα το αφήγημά του. Δηλαδή, ποιο, ενημερώθηκε η αντιπολίτευση. Είναι δυνατόν. Αυτό που είπα, κύριε Στρατάκη, ήταν ότι ενημερώθηκε κάντε, η αξιωματική αντιπολίτευση. Λέει τίποτα. Ψέματα λοιπόν η κυβέρνηση για να μην το προσωποποιήσω. Διότι και το πρωί, από το πρωί στον Αντένα και τα λοιπά όλη μέρα, λέω πώς ακριβώς έγινε η ενημέρωση. Η ενημέρωση έγινε μετά τη διαρροή από τον Τζαβούσογλου ότι έγινε τριμερής. Ένα. Δύο. Εγώ, είναι αυτή, επειδή είναι εθνικά θέματα, ούτε μιλιταριστής είμαι, ούτε πατριδοκάπηλος, οφείλω όμως να κάνω δύο επισημάνσεις. Έτσι. Και επειδή δεν θέλω να λέμε πώς το είπε και πώς δεν το είπε, ρωτάω 20 μέρες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέχρι τον κάθε βουλευτή και υπουργό με τον οποίο συναντάμε στα πάνελ. Έχει γίνει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων? Ναι ή όχι? Η απάντηση είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι. Και τότε μπαίνει το ερώτημα. Ως τι πάμε και διαμαρτυρόμαστε και ζητάμε παρέμβαση? Ο ΙΕ να το δείξε, δείξε. Γιατί είναι προκλητικός? Όχι, δεν είναι προκλητικός. Έχουν παραβιαστεί κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και πώς ομολογείται? Ομολογείται δια της χθεσινής διακηρύξεως της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης. Ακριβώς διαβάζω τι λέει. Ακούστε. Επαναλαμβάνουμε, λένε οι 7 συμμετέχοντες, την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη μας στην Κύπρο και την Ελλάδα υπό το φως, ακούστε, των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έτσι είναι σωστό. Ακούστε, εδώ έχουμε μια ομολογία από τη διεθνή κοινότητα ότι γίνεται παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ακούστε. Άρα λοιπόν, ή μας λέει, που μας λέει ψέματα η κυβέρνηση, γιατί αν παραδεχτεί και εντός στις ερωτήσεις ημών εάν έχει γίνει παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, σε αυτές τις περιπτώσεις αντιδράς. Πώς αντιδράς? Εδώ είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Δεν βγάζω ιαχές πολεμικές. Οφείλεις να αντιδράσεις. Πώς αντιδράς? Όχι μόνο δεν αντιδράς, αλλά έρχεται ο Πρωθυπουργός στο άρθρο του. Εγώ θέλω να διαβάσω ακριβώς τι λένε. Διότι εδώ πέρα γίνεται ένα δούλεμα. Εδώ πρόκειται περί του μείζονος εθνικού μας θέματος. Λέει λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν έστειλε το πολεμικό ναυτικό του για να στηρίξει μια προσπάθεια εξερεύνησης κοιτάσματος φυσικού αερίου σε περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία διεκδικούν δικαιώματα και η οποία ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί. Ξέρετε τι πρόκειται, τι σημαίνει αυτό? Καραγκριζάρισμα του Καστελόριζου. Καραγκριζάρισμα του Καστελόριζου. Από ποιον? Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ. Διότι όταν πάμε και μιξοκλέμε στην Ευρώπη ότι μας παραβίασαν, ότι μας απειλούν, δεν θα πάρουν ποτέ μέτρα εναντίον της Τουρκίας. Όταν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση καταδίκης και επαναπαυόμαστε σε αυτή και κουνάμε το χέρι στην αντιπολίτευση ότι να το καταδίκασαν. Να θυμίσω ότι ο δρόμος προς την κόλαση, προς την κατοχή της Κύπρου και την χρεοκοπία της Ελλάδας είναι γεμάτη από φιλικά χτυπήματα στην πλάτη από Ευρωπαίους, από καταδίκες και από ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Έτσι, για να τελειώνει. Εδώ πρόκειται περί ενός επικινδυνότατου, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό, χειρισμού των εθνικών μας θεμάτων, που όταν θα λάμψει η αλήθεια, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ αργά. Μάλιστα. Είπες βαριές κουβέντες, Γιάννη. Τεκμηριωμένα. Διαβάζοντας αποσπάσματα όπως ακριβώς είναι διατυπωμένα σε επίσημα κείμενα. Για να μην λένε και αδιάβαστο, μερικοί δεξιοί δηλαδή. Έτσι. Δεν σε ψέγω σε καμία περίπτωση. Θα πάμε τώρα στο δεύτερο μας διάλειμμα για απόψε και θα επανέλθουμε με τον κύριο Χιονίδη, που θέλω να τον ρωτήσω. Πριν το διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, κύριε Χιονίδη μου, δεν μπορείτε, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος, δυστυχώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε για 2 λεπτά και επανερχόμαστε με τον κύριο Χιονίδη, που πραγματικά θέλω να ακούσω πώς απαντά σε όλα αυτά που καταγγέλει και επικρίνει ο Γιάννης ο Στρατάκης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.